Το σχέδιο της επόμενης μέρας δεν είναι ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, ούτε ένα απλό σχέδιο επιστροφής σε κάποια κανονικότητα. Το έχουμε ονομάσει γέφυρα ασφάλειας και είναι ένα σχέδιο μετάβασης από το μένουμε σπίτι στο μένουμε ασφαλής, σε μια νέα καθημερινότητα υψηλού ρίσκου που επιβάλλει νέους κανόνες συμβίωσης, εργασίας και κυκλοφορίας. Ένα σχέδιο που όλοι θα θέλαμε να κρατήσει πολύ λίγο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια του. Καθώς αυτό εξαρτάται από την πρόοδο της επιστήμης, της ερευνητικής κοινότητας, τον αγώνα που δίνει για τη θεραπεία, για το εμβόλιο κατά του ιού. Ένα σχέδιο που ακολουθεί τις βασικές αρχές αντίστοιχων σχεδίων που εφαρμόζονται ήδη από άλλες χώρες, υιοθετεί ωστόσο και εθνικές λύσεις. Η έως τώρα εμπειρία, άλλωστε από τις χώρες που τα έχουν καταφέρει καλά, δείχνει ότι δεν υπάρχει μία συνταγή. Κάθε χώρα προσαρμόζει τη στρατηγική της στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν, στους διαθέσιμους πόρους της, στην κουλτούρα της. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Παρά τη χρονική αβεβαιότητα, η ειλικρίνεια και η ορατότητα στη διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης είναι ένας αναγκαίος σύμμαχος για τον προγραμματισμό όλων μας και την εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Γι' αυτό, αν ορίσουμε το δίμηνο από τα τέλη Φεβρουαρίου έως σήμερα ως την πρώτη φάση εκδήλωσης και περιορισμού του ιού, τότε το επόμενο δίμηνο, Μαΐου και Ιουνίου, είναι το στάδιο της συντονισμένης επιστροφής σε μια νέα καθημερινότητα με συνεχή επαγρύπνηση προσωπική και συλλογική, με στόχο τη σταδιακή επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αυτό το δίμηνο θα είναι γεμάτο αιρεσιμότητες. Κάθε μέτρο επανεκκίνησης της οικονομίας θα μετριέται, θα αξιολογείται και θα αποφασίζουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Συνεπώς, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ως προς τον προγραμματισμό που εξαγγέλουμε. Εφόσον πετύχουμε τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, χωρίς να οδηγηθούμε σε νέα έξαρση της διασποράς του ιού, τότε μόνο θα περάσουμε στην τρίτη φάση, όπου και πάλι με διαρκή επαγρύπνηση θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ υγείας, οικονομίας και νέων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, η οποία και θα διαρκέσει, η τρίτη φάση, μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και τελικά το εμβόλιο που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σε έναν πιο ελεύθερο τρόπο ζωής. Κατανοούμε ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις όλων μοιράζονται σε αυτή τη φάση. Όσοι φοβούνται και διστάζουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, πρέπει να εμπιστευτούν την πολιτεία και να κατανοήσουν ότι το παρατεταμένο lockdown δημιουργεί νέα διέξοδα, κοινωνικά, οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά, σε ατομικό επίπεδο. Και όσοι βιάζονται να επιστρέψουν στην παλιά του ζωή, αψηφώντας τους κανόνες, καλό είναι να το ξανασκεφτούν σοβαρά. Διότι η κανονικότητα που γνωρίζαμε ως το Φεβρουάριο και μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν υπάρχει πια. Πρέπει να είναι σαφές σε όλες και σε όλους ότι η αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής συνεπάγεται τον κίνδυνο μιας νέας αύξησης κρουσμάτων και δυστυχώς θανάτων. Όμως δεν έχουμε εδώ δύο έννοιες που συγκρούονται ή που λειτουργούν διαζευτικά, ή με την υγεία ή με την οικονομία. Για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε καλή υγεία. Και για να έχουμε ένα επαρκές σύστημα υγείας και ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας, πρέπει να έχουμε μια οικονομία που λειτουργεί και δίνει έσοδα στο κράτος για να επιτελεί το ρόλο του. Το προσεκτικό άνοιγμα της οικονομίας είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουμε τώρα, εφόσον καταφέραμε όλοι μαζί να μειώσουμε τη διασπορά του ιού και να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας. Διότι τα κλειστά σχολεία, οι κλειστές επιχειρήσεις, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αναπαράγουν υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες και δημιουργούν νέες αδικίες. Γι' αυτό και αυτοί οι περιορισμοί δεν μπορούν να συνεχιστούν άλλο. Γι' αυτό και η πιστή τήρηση των νέων κανόνων γίνεται ακόμη πιο επιτακτική από εδώ και πέρα και πρέπει να συνεχιστεί σε εκθετικό βαθμό, καθώς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην επόμενη φάση της κρίσης. Μια φάση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα και πολλές αβεβαιότητες. Μια κρίσιμη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι το γιατί τώρα. Η απάντηση είναι διότι τώρα είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με το που βρισκόμασταν το Φεβρουάριο. Κερδίσαμε χρόνο και σώσαμε ζωές. Το υγειονομικό προσωπικό έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η ικανότητα διαγνωστικών τεστ, που θα είναι ακόμη πιο απαραίτητη στην επόμενη φάση, αυξάνεται συνεχώς. Και ένα σύγχρονο σύστημα προμηθειών παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις ελλείψεις των νοσοκομείων μας σε αναγκαία υλικά. Η συνολική χωρητικότητα σε ΜΕΘ αυξάνεται εβδομαδιαία. Οι διαθέσιμες ΜΕΘ για κρούσματα κορονοϊού επίσης. Ενώ ταυτόχρονα μειώνεται σταθερά το ποσοστό των κατηλημένων ΜΕΘ, το οποίο κατορθώσαμε να μείνει κάτω του 50% καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης και πλέον είναι μόλις στο 25%. Χάρη στα μέτρα που πήραμε, καταφέραμε να μειώσουμε τον δείκτη μετάδοσης του ιού κάτω από το 1. Από εκεί δηλαδή που ένας ασθενής μόλυνε άλλους 2 ή 3 ανθρώπους, τώρα κολλάει λιγότερο από 1. Αυτός είναι ένας δείκτης που θα παρακολουθούμε στενά σε καθημερινή βάση το επόμενο διάστημα, για να διασφαλίσουμε την επάρκεια των νοσοκομείων μας να διαχειριστούν όπως πρέπει, χωρίς εκπτώσεις, νέα σοβαρά κρούσματα.
Η μετάβαση στην επόμενη φάση στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες. Πρώτον, στη σταδιακή αύξηση των βαθμών ελευθερίας, πάντα υπό το πρίσμα της αιρεσιμότητας. Όπου εντοπίζεται αύξηση του ρίσκου μετάδοσης, θα υπάρχει αναλογική επιστροφή περιεριστικών μέτρων, είτε σε τοπικό είτε σε υπερτοπικό επίπεδο. Δεύτερον, δίνεται προτεραιότητα στην απελευθέρωση δραστηριοτήτων που έχουν χαμηλό ή μέσο δίκτυο επικινδυνότητας, εφόσον τηρούνται τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά και την πάροδο ικανού χρόνου 2-3 εβδομάδων, ώστε να μετριούνται οι επιπτώσεις πριν από το επόμενο κύμα. Για παράδειγμα, ξεκινάμε από την απελευθέρωση εμπορικών δραστηριοτήτων και κάποιων αναγκαίων επισκευών ή του προσωπικού καλοπισμού και όχι από υπηρεσίες ψυχαγωγίας που συνεπάγονται υψηλό βαθμό συνάθρησης. Τρίτον, στηρίζεται στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και παρέμβασης, ενός παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της πανδημίας και την καταγραφή των κρουσμάτων, που θα μετράει με τη βοήθεια και των τεχνολογικών εφαρμογών τον δίκτυο επικινδυνότητας και θα προβαίνει σε ταχεία λήψη μέτρων αναλόγως του επίπεδου του κινδύνου. Τέταρτον, στηρίζεται στην ευλαβική τήρηση νέων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης με πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση ή αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας, για αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ εργαζομένων και πελατών στα καταστήματα, για συχνή χρήση αντισηπτικών και πλύσιμων χεριών. Η αποκλιμάκωση των μέτρων κατά το μήνα Μάιο διαρθρώνεται σε 3 στάδια, στις 4, στις 11 και τις 18 Μαΐου. Οι δραστηριότητες έχουν επιλεγεί με κριτήριο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ανάγκη για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, για ατομική λατρεία και φυσικά για εκπαίδευση. Κριτήριο επίσης είναι η σταδιακή έξοδος εργαζομένων, ώστε να μην επιβαρυνθούν σημαντικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μετακινήσεις. Η λειτουργία του 13.033 αναστέλλεται και οι μετακινήσεις απελευθερώνονται προς το παρόν όμως όχι εκτός της οικίας περιφερειακής ενότητας, ούτε προς τα νησιά, ώστε να περιορίσουμε σε τοπικό επίπεδο πιθανές νέες εξάρσεις του ιού. Το πλάνο του Ιουνίου, για το οποίο έχει δώσει ήδη κατευθύνσεις ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί αναλυτικά μετά τις 18 Μαΐου, όταν και θα υπάρχει σαφής εικόνα των επιδημιολογικών δεδομένων και θα μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο για την ολική απελευθέρωση των μετακινήσεων, όσο και για τις δραστηριότητες της εστίασης και του τουρισμού. Αναλυτικότερες οδηγίες θα δώσει σε λίγο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαθανάσης. Αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε πρακτικά τους νέους κανόνες που καλούμαστε να εφαρμόσουμε από τις 4 Πέμπτου και μετά, αυτοί είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, υποχρεωτική χρήση μάσκας ή προστατευτικού καλύματος στο πρόσωπο, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ταξί, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και αυστηρή σύσταση για μάσκα σε κλειστούς χώρους. Ισχυρή σύσταση για χρήση των ιόταχη αυτοκινήτων αντί των μέσων μαζικής μεταφοράς και προσωρινή αναστολή του δακτυλίου στην Αθήνα. Διαφοροποίηση της προσέλευσης και της αποχώρησης των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με έναρξη λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στις 10 π.μ. Ισχυρή σύσταση για τηλεεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον κατά 70%. Διατήρηση της διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονιών με μικρά παιδιά που παραμένουν εκτός σχολείου, μέσω είτε της αναστολής εργασίας είτε της άδειας ειδικού σκοπού. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα άτομα της τρίτης ηλικίας, δίνουμε ως ισχυρή σύσταση να συνεχίσουν χωρίς διαφοροποιήσεις τους κανόνες του μένουμε σπίτι, ειδικά κατά το μήνα Μάιο. Με στόχο, όταν απελευθερωθούν οι μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια, όσοι και όσες διαμένουν σε μεικτά νοικοκυριά με νεότερους και έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν εκτός αστικών κέντρων σε εξοχικές κατοικίες και χωριά, να το πράξουν. Κυρίες και κύριοι, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια για κάθε πτυχή αυτής της νέας πραγματικότητας και των νέων κανόνων που καλούμαστε να υιοθετήσουμε είναι απολύτως αναγκαίες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση όλοι μαζί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Η στρατηγική και το αναλυτικό σχέδιο της κυβέρνησης θα αναρτηθούν ως δημόσια κείμενα στον σχετικό ιστότοπο www.covid19.gov.gr και θα επικαιροποιούνται τακτικά, όπως και τα αντίστοιχα επιμέρους σχέδια του κάθε Υπουργείου. Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες είναι επίσης εξίσου σημαντική. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί με την επιστήμη, μαζί με την τεχνολογία. Ήδη η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έχει εισηγηθεί θετικά και έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων, τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, τα γυροκομεία και τους νέους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως η χρήση μάσκας. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις οδηγίες της για χώρους εστίασης και αναψυχής, για τον τουρισμό, για τα κέντρα αισθητικής, για τις πισίνες, τις παραλίες και φυσικά για τα ομαδικά αθλήματα. Συνοψίζοντας, κάθε στάδιο άρσης των μέτρων θα αξιολογείται και θα μετριέται καθημερινά, χωρίς δεδομένα άλλωστε είμαστε τυφλοί στη λήψη αποφάσεων.
Έτσι θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η κατάσταση που ζούμε είναι πρωτόγνωρη. Ποτέ άλλοτε η ατομική συμπεριφορά του καθενός μας δεν επηρέασε σε τέτοιο βαθμό τη συλλογική πορεία της χώρας. Η υπευθυνότητα και η στοικότητα που επιδείξαμε ως κοινωνία κατά την υποχρεωτική οριζόντια στέρηση βασικών ελευθεριών μας, προκειμένου να προασπίσουμε το ύψιστο αγαθό της υγείας και της ανθρώπινης ζωής, δεν ήταν αυτονόητη. Η νέα εμπιστοσύνη που χτίζεται καθημερινά προς το κράτος δεν είναι επίσης αυτονόητη. Κερδίζεται μέρα με τη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η νέα συλλογικότητα της ευθύνης είναι δείγμα ορίμανσης, συναισθηματικής και πολιτικής ενηλικίωσης και εν τέλει κοινωνικής προόδου. Είναι ένα κεκτημένο που δεν πρέπει να απεμπολίσουμε, διότι είναι το μόνο που μπορεί να μας μεταφέρει με ασφάλεια σε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Νέοι κανόνες.